Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Είσαστε καλά? Εγώ είμαι η Τιτίκα. Αυτό εδώ πέρα είναι το ASMR κανάλι μου. Σας καλωσορίζω όπως πάντοτε φυσικά με πολύ 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 χαρά. Έκανα νυχάκι επιτέλους, γιατί τα προηγούμενα μου ήταν σε πολύ πολύ άθλια κατάσταση, οπότε έχω καινούργια νυχιά. Ίσχυσα τα μαλλιά μου έτσι για να αισθανθώ λιγάκι πιο όμορφα, ας πούμε. Δεν ξέρω, ήθελα να κάνω έτσι μια αναλλαγή σήμερα. Νομίζω παρατηρήσατε ότι έβαψα και λίγο το μάτι, ένα κατητής. Πράγμα που δεν κάνω πάρα πολύ συστηματικά, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πέραν αυτόν όμως, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα σας δείξω ουσιαστικά κάποιες από τις πολύ 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 αγαπημένες μου κούπες. Κούπες. Προσωπικά αγαπάω πάρα πολύ τις κούπες. Γενικότερα με το που φθινοποριάζει έτσι για τα καλά, αρχίζει ψυχρούλα, το κρυάκι, βροχούλες. Κατευθείαν ξεκινάω λοιπόν να πίνω ζεστό καφέ, γαλλικό συνήθως, και πολλά τσαγάκια. Οπότε λοιπόν, επειδή είμαι πολύ παιδί του ζεστού ροφήματος τον χειμώνα, έχω εδώ και πολλά χρόνια τέλος πάντων που κάνω μια τύπου συλλογή, ας το πούμε έτσι ρε παιδί μου, με κούπες. Οι κούπες αυτές, κάποιες μάλλον από αυτές τις κούπες είναι αγορασμένες από εμένα, κάποιες είναι δώρα. Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου 1, 2, 3, 4, 5, 6 που είναι από τις έτσι πολύ πολύ αγαπημένες μου. Δεν είναι χριστουγεννιάτικες, γιατί θα χρησιμοποιήσω μερικές χριστουγεννιάτικες στα βίντεο που θα κάνω το Δεκέμβριο. Αυτά τα καθημερινά, αν είχατε δει το προηγούμενο βίντεο, το είχα αναφέρει εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε, έχουμε αυτές εδώ πέρα τις κούπες κάτω. Θα τις βλέπουμε μία-μία. Όσες έχουν έτσι κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία θα σας την λέω. Παράλληλα θα κάνουμε λίγο tracing, λίγο tapping, λίγο scratching, λίγο πολυλογού εγώ. Θα λέω εκεί τα δικά μου, ξέρετε τα γνωστά, τα κλασικά. Λοιπόν, ώσπου να βγει το βίντεο σίγουρα το μαλλί μου θα έχει χαλάσει, δεν θα καταφέρω να το κρατήσω στην κατάσταση που ήταν τουλάχιστον όταν το πρώτο ίσιοσα, οπότε ναι, τα γνωστά. Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε. Με αυτήν εδώ φαίνεται καλά, φαίνεται καλά. Λοιπόν, η κούπα αυτή λοιπόν που λέτε, έχει πάνω της την μίνι. Φοράει έτσι έναν πολύ 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 όμορφο μεγάλο κόκκινο φιόγκο με λευκές βουλίτσες. Λοιπόν, την κούπα αυτή μου την είχε κάνει δώρο ένα κοριτσάκι στο παιδικό σταθμό, τέλος πάντων, η Εύα. Α, όχι, ψέματα, μου την είχε κάνει δώρο, όχι Εύα. Ο Λουκάς. Πέρυσι. Αυτό. Είχε λοιπόν γενέθλια και είχε φέρει τέλος πάντων κάποια δωράκια για τα παιδιά. Και για τις παιδαγωγούς δεν είχε φέρει τέλος πάντων παιδικά παιχνιδάκια, ας πούμε. Είχε φέρει τέτοιες κούπες, οι οποίες είναι επίσης παιδικές, αλλά εγώ δεν τραβάω κανένα ζόρι, γιατί γενικά παιδί είμαι μέσα μου, οπότε. Και είναι πάρα πολύ γλυκές.
παιδάκια, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ κάτι τέτοιες κούπες οι οποίες είναι full παιδικές. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα ήθελα όταν δείτε όλο το βίντεο τέλος πάντων και εφόσον θέλετε να μου πείτε ποια από τις κούπες σας άρεσε περισσότερο. Να δοκιμάσουμε και αυτά που είχαμε κάνει με τα γυάλινα. Πάνω στο βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψω πράγματα, γράφει Madame Mini. Madame Mini. Οκ. Και έχει πάνω καρδούλες και φιωκάκια. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ χαριτωμένη. Λοιπόν, έλα και λίγο finger fluttering. Σας φάνηκε, βρε παιδιά, για κάποιο λόγο έτσι όταν τα κάνω έτσι σαν χωνή, μ' αρέσουν οι ήχοι που βγάζουνε.
Εντάξει, παιδιά, είχα πριν από λίγο καιρό ένα μικρό. Ένα τόσο εδώ break. Είχα πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, ένα σχόλιο το οποίο ήταν full καλοπροαίρετο, πάρα πολύ καλοπροαίρετο και κατανόησα και πάρα πολύ αυτό που μου είπε. Σχετικά με το ότι γενικότερα δεν κάνω πολύ πολύ απαλές κινήσεις στα βίντεο, δεν κάνω, ξέρεις. Δεν κάνω πολλά τέτοια, ξέρεις. Πιο εθέρια, πιο αέρινα, πιο. Νομίζω ότι είναι στοιχείο της γενικότερης υπερκινητικότητάς μου. Και υπάρχουν φορές που σκέφτομαι πριν ξεκινήσω το γύρισμα ότι σήμερα θα είμαι λίγο πιο εθέρια, πιο αέρινη, πιο έτσι. Και μετά απλά ανοίγει η κάμερα και αρχίζω και μιλάω όπως μιλάω πάντα. Οπότε δεν ξέρω εάν αισθάνεστε ότι έχετε ένα παράπονο σε σχέση με αυτό. Θα θέλατε να είμαι λίγο πιο. Να κινούμε πιο αργά και πιο χαλαρωτικά και πιο έτσι. Άμα τυχόν έχετε ανάγκη από μένα κάτι τέτοιο, πείτε το μου και ειλικρινά θα κάνω τα δυνατά δυνατάνατο να διαχειριστώ την υπερκινητικότητά μου. Λοιπόν, έλα λίγο finger flattering. Μαύρο κολάν από κάτω. Είχα κρεμάσει
ετοιμάσει λοιπόν, παιδιά, που λέτε στο στήθος μου ένα κομμάτι χαρτί που είχε πάνω εκτυπωμένη μια φωτογραφία του Μπίγαλη και έγραφα από δίπλα Αχμελισούλα. Οπότε είχα τη θεία Αχμελισούλα. Και επειδή εκείνη η στολή λοιπόν είχε κάνει θράψη, η Τατιάνα μας είχε ζωγραφίσει μέλισσες όταν μου έκανε δώρο αυτή εδώ πέρα την κούπα. Εύχομαι να είναι πολύ πολύ καλά αυτό το παιδί μου και όλα μου τα παιδιά να είναι πολύ πολύ καλά. Αυτή λοιπόν είναι, σας λέω, είναι η δεύτερη αγαπημένη μου κούπα. Τη λατρεύω. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, να πάμε παρακάτω. Προσπαθώντας να τη βάλω, χτύπησα τόσες φορές το μικρόφωνο που αυτά θα τα κόψω τελείως αυτές τις φασαρίες, γιατί θα με κυνηγάτα με τσουκράνες και θα έχετε και δίκιο. Λοιπόν, πολύ πολύ αγαπημένη μου και αυτή εδώ πέρα, πραγματικά πολύ αγαπημένη μου. Όλες αυτές τις κούπες εντωμεταξύ που σας δείχνω τις χρησιμοποιώ σε βάση όλη την ώρα, όμως δηλαδή πραγματικά εναλλάσσονται μεταξύ τους και τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή φάση. Λοιπόν, την αγαπημένη μου όλων θα την αφήσω τελευταία για το suspense. Ναι. Γιατί χτίζω και suspense, εγώ κάνω και τέτοια. Λοιπόν, τάτα, η αγαπημένη μου είναι η επόμενη, έτσι δεν είναι η τελευταία αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ λοιπόν την κουπίτσα από που την είχα βάλει, παιδιά.
να με λες και έχω κάνει μια τρανή διαφήμιση αυτού του μαγαζιού σήμερα χωρίς λόγο. Λοιπόν, ενδέχεται να την είχα πάρει από το ίδιο μαγαζί, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ χαριτωμένη αισθάνομαι, είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ χαριτωμένη, ας πούμε αυτό. Έχει μια τσαγέρα ωραία πάνω της, χαλάζια με ωραία τριανταφυλάκια ρόζε και έχει και 1, 2, 3 cupcakes. Cupcakes, ένα κίτρινο, ένα ροζ και ένα μπλε. Γύρω γύρω βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το μοτίβο, τέλος πάντων, το ροζ με τα πουά που μου αρέσει τρομερά. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι σε ένα πλαίσιο μέσα. Α, και επίσης μου αρέσει τρομερά που έχει αυτήν εδώ την πεταλουδίτσα μέσα. Τη βλέπετε, έλεγα λέει να την κρατήσω σταθερά και εδώ είσαι. Εδώ πέρα μέσα αυτή η πεταλούδα, η οποία είναι, τη λες και ψηλό που βρέθηκε η πεταλούδα μέσα στα λουλούδια τώρα, αλλά μέσα στα λουλούδια εννοώ, κατάλαβες, σε αυτό το κόνσεπτ εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και χαριτωμένη και το μεταξύ δεν φεύγει, γιατί και αυτή την κούπα την έχω πάρα πολλά χρόνια, την έχω τουλάχιστον 3 χρόνια την έχω σίγουρα, οπότε αυτή εδώ πέρα λοιπόν η πεταλουδίτσα εδώ πέρα μέσα δεν φεύγει, όσο και αν έχω, όσες φορές και αν έχω πλύνει την κούπα αυτή. Λοιπόν, για να κάνουμε πάλι έτσι παιχνίδι. Τα Χριστούγεννα ήμασταν καρατινιασμένοι. Έτσι, μια δυστυχία, μια κατήφια, μια κλεισούρα, ένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και είχαμε πει, ρε παιδί μου, ότι θα πάρουμε έτσι ένα δώρο ο ένας για τον άλλον κλπ. Και εγώ ήθελα άπειρα όμως να μου πάρει μια κούπα η οποία να είναι έτσι, ξέρεις, να έχει κάποιο σχεδιάκι πάνω, ξέρεις, ένα. Ναι, έχει κάτι έτσι ενδιαφέρον πολύ η κούπα. Και τέλος πάντων λοιπόν μου πήρε αυτήν εδώ, που νομίζω ότι είναι, αχ παιδιά την αγαπώ τόσο πολύ, είναι. Είναι ο Μούσου, ο οποίος είναι υποτίθεται έτσι τυλιγμένος γύρω γύρω από το σώμα του. Αυτό εδώ πέρα το χερούλι της κούπας είναι η ουρίτσα του, έτσι. Κάτσε να τον φέρω από εδώ, μωρέ. Λοιπόν,
Έτσι λίγο νησταλέως. Έλα εδώ. Να σε, είναι λίγο νησταλέως. Είναι λίγο υπναρούλης ο Μούσιο. Ο Μούσιο σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει και πραγματικά αν δεν γνωρίζει πρέπει επιγόντως να πάει να δει την ταινία. Επιγόντως όμως. Είναι μια απίθανη προσωπικότητα. Απίθανη προσωπικότητα της Disney. Χαρακτήρας της Disney. Λοιπόν, ήτανε ένα δρακάκι έτσι λίγο παρεξηγημένο, ας το πούμε έτσι, το οποίο ας πούμε ότι πήγε να προστατεύσει και να βοηθήσει την Μουλάν όταν τέλος πάντων πήγε να πολεμήσει. Okay. Δεν θα πω πάρα πολλά γιατί τέλος πάντων θεωρώ ότι όλοι γνωρίζετε την Μουλάν. Θεωρώ ότι όλοι έχετε δει την Μουλάν. Λέω γιατί μία πιθανότητα που κάποιος δεν γνωρίζει και δεν έχει δει. Όμως για εμένα είναι από τους πιο ωραίους χαρακτήρες της Disney, από τους πιο την από αξιομνημόνευτους πραγματικά, οι ατάκες του θέλεις, η βοήθειά του ας πούμε προς τη Μουλάν, δεν ξέρω, ήτανε πραγματικά ένας αξιομνημόνευτος χαρακτήρας. Οπότε λοιπόν τον αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που την έχω αυτήν εδώ πέρα την κούπα. Είναι καταπληκτική. Λοιπόν, αν μπορώ να τα βάλω έτσι με μία σειρά, θα βάλω πρώτα εννοείται τον Μούσου, okay, πρώτος. Στη συνέχεια θα βάλω την κούπα της Τατιάνας, γι' αυτό και όλες στο thumbnail υπάρχουν αυτές εδώ πέρα οι δύο κούπες, ας πούμε ότι είναι οι δύο πιο αγαπημένες μου κούπες γενικότερα από όλη μου τη συλλογή, έτσι. Λοιπόν, μετά ακολουθεί εννοείται το emoji, το οποίο αχ, το αγαπώ πολύ. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά θα σας βάλω τον σκυλάκο μου, τον χαρούμενο, τον χαμογελωστό, τον σουζουμιάρι. Στην συνέχεια θα σας βάλω ποια από τα δύο, νομίζω ότι η Μίνι παρέα με αυτήν εδώ πέρα, νομίζω ότι πάνε μαζί, δηλαδή δεν μπορώ τώρα να πω ότι κάποια μου αρέσει λιγότερο, νομίζω ότι μου αρέσουν στο ίδιο επίπεδο ας πούμε. Έχω πάρα πολλές κούπες παιδιά, έχω πάρα πολλές πραγματικά. Εάν καθόμουν αυτή τη στιγμή να σας δείξω όλες μου τις κούπες, θα μέναμε εδώ πέρα μέχρι πόσο έχει τώρα, 34, πες ότι okay, είχα και λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσω να γυρίζω. Το ωφέλιμο είναι ένα 30 λεπτό περίπου. Αν τυχόν λοιπόν καθόμουν να σας δείξω όλες τις κούπες, θα καθόμασταν και θα χαζεύαμε κούπες για μια μισή ώρα σχεδόν, πραγματικά. Πραγματικά όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα, έλα ένα τελευταίο finger flattering. Είσαστε καλά, να χαμογελάτε, να κάνετε υπέροχα και super duper πράγματα για τον εαυτό σας, okay. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ ξανά. Εάν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε το πρόσωπό μου, καλώς μου ήρθατε. Θέλω να ελπίζω ότι θα σας ξαναδώ και θα με ξαναδείτε. Λοιπόν, σας γλυκοφιλώ, κουκουλώνεστε, κλείνετε ματάκια. Να, και λοιπόν, κάτσε μου, είχε κοιτώ.